Σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου κατάφερε να εξιχνιάσει δύο ληστείες σε βάρος δυσάριθμων πολιτών που έπεσαν θύματα αδίστακτων κακοποιών, οι οποίοι τους άρπαξαν υπό την απειλή όπλων σχεδόν 100.000 ευρώ μετρητά. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο Αλβανούς 23 ετών και αναζητούν άλλους δύο 20 και 23 ετών αντίστοιχα, που διέπραξαν τις ληστείες με θύματα έναν ηχθιέμπορο το περασμένο Σάββατο και έναν ιδιοκτήτη κεντρικού ουζερή στην παραλία του Βόλου την προηγούμενη Τρίτη. Εξιχνιάσαν οι ληστείες που μία εξ αυτών που συνέβη στις 24 Μαρτίου σε βάρος ελεύθερου επαγγελματία, όπου τον περίμεναν έξω από, από το σπίτι και υπό την απειλή όπλων ασκώντας βία απέσπασαν χρηματικό ποσό 8.000 ευρώ. Και εξιχνιάστηκε και η δεύτερη περίπτωση, όπου δύο άτομα μπαίνοντας σε διαμέρισμα απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ, προκαλώντας σωματικές βλάβες στον παθόντα, ο οποίος είναι καταστηματάρχης, και στην σύζυγό του. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε και αποδόθηκε στους παθόντες μέρος των χρημάτων, που εκλάπησαν δηλαδή 2.600 ευρώ από τον ηχθιέμπορο και αρκετά δολάρια από τον ιδιοκτήτη του ουζερή. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους άλλους δύο ληστές και τους αναζητά. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα, διότι όπως προέκυψε, στη μια μεν ληστεία εκ των τριών και στην άλλη ληστεία που συμμετείχαν δύο άτομα, το ένα άτομο είναι κοινό και στις δύο ληστείες. Κοινός συμμέτοχος και στις δύο ληστείες. Με τη μέχρι τώρα έρευνα βρέθηκε το ποσό που κατήχε ο ένας από τα αφαιρεθέντα χρήματα του ελεύθερου επιχειρηματία, το οποίο και αποδόθηκε. Όπως επίσης και από τη δεύτερη ληστεία βρέθηκαν χαρτονομίσματα συγκεκριμένα, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον παθότα και αποδόθηκαν. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα, αλλοδαπή, αλβανικής υπηκότητας, ηλικίας 20 και 23 χρονών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένει τη σύλληψή τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων εργαζόταν περιστασιακά στον ηχθιέμπορο, ενώ ο άλλος έκανε παρέα με τον ιδιοκτήτη του Τσιπουράδικου, και έτσι εξηγείται πως γνώριζαν ότι οι παθόντες είχαν στην κατοχή τους σημαντικά χρηματικά ποσά.